Δημοτικό ραδιόφωνο Ορεστιάδας εδώ στους 101,5. Ελάτε να καλωσορίσουμε τον Ιωάννη Σαρσάκη, ο οποίος θα μας μεταφέρει στο κλίμα του τριημέρου, γιατί έρχεται τριήμερο, το τριήμερο της Πεντηκοστής. Κάποιοι θα εκδράμουν, κάποιοι θα πάνε ταξιδάκι τριήμερο, αλλά κάποιοι ετοιμάζουν πράγματα, όπως οι καστρινοί διάλογοι που θα γίνουν σήμερα και έχουν σχέση με κάτι που κρατάει χρόνια. Ας ακούσουμε τον Ιωάννη Σαρσάκη να μας μιλήσει για τους καστρινούς διαλόγους που έχουν σήμερα, αλλά και για τον περίπατο που ετοιμάζουν και για την Πεντηκοστή στο Δημότυχο. Καλώς όρισες, Ιωάννη Σαρσάκη. Καλησπέρα, Αναστασία. Καλησπέρα και σε όλους τους ακροατές του Δημοτικού Ραδιοφώνου Ορεστιάδος. Τι ωραία πράγματα ετοιμάζετε πάντα και είστε μέσα σε κάθε εποχή, Ιωάννη Σαρσάκη. Έχετε κάτι να προτείνετε. Κοίταξε τώρα, στο δημότυχο που ζούμε και με την ιστορία που έχει και το αντικείμενο που ασχολούμαστε, όρεξη να έχεις και να κάνεις πράγματα είναι. Και θα μπορούσαμε να κάνουμε και πολλά περισσότερα βέβαια. Αλλά τώρα εστιάζουμε στην Πεντηκοστή, στο λεγόμενο καλέ πανηγύρι. Ναι. Και έτσι, για να υπάρχει και η γνώση του πράγματος, θα μεταδώσουμε σήμερα μία εκπομπή, 7 η ώρα το απόγευμα, μέσα από το κανάλι YouTube του συλλόγου μας Καστροπόλης Γνώση και Δράση, αλλά και μέσα και από το Facebook, που θα έχει θέμα καλέ πανηγύρι, ιστορική αναδρομή, λαϊκή παράδοση. Στο οποίο θα αναφερθείτε σε όλα σε ό,τι έχει σχέση με αυτήν την εκδήλωση που κρατάει χρόνια, έτσι δεν είναι? Βέβαια, κοιτάξτε, θα κινηθούμε σε 4 άξονες. Θα μιλήσουμε αρχικά για το θαύμα της Πεντηκοστής που έγινε κατά την πολιορκία του κάστρου από τους σταυροφόρους το 1205. Mm-hmm. Ακολούθως θα πάμε στις πιο καινούργιες εποχές, θα φτάσουμε 19ο αιώνα, όπου θα μιλήσουμε για το πιο τραγικό γεγονός που έγινε κατά την ημέρα της Πεντηκοστής, που ήταν ο πνιγμός το 1888 κάποιων ανθρώπων που ανατολικά του Εύρου πήγαν να περάσουν το ποτάμι για να έρθουν στο πανηγύρι. Ναι. Μετά θα αναφερθούμε στον πιο λαμπρό εορτασμό που έγινε πριν από ακριβώς 100 χρόνια, το 1922, όταν ακόμα και η Ανατολική Θράκη ήταν ελληνική, όπου γίναν, με δημοσιεύματα που έχουμε βρει της εποχής, γίναν οι πιο λαμπροί εορτασμοί για την Πεντηκοστή. Και θα αναφερθούμε και την παράδοση που επικράτησε και τα έθιμα και κατά την εποχή του Μεσοπολέμου και μέχρι, θα λέγαμε, τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, καθώς από τον πόλεμο τον Δεύτερο Παγκόσμιο και τον Εμφύλιο μετά, και φτάνοντας μέχρι τις δεκαετίες 70 και 80, ατόνισαν τα λαϊκά πανηγύρια και οι λαϊκές εκδηλώσεις και έμειναν μόνο τα όσα αφορούν την Εκκλησία. Mm-hmm. Αλλά και στις αρχές του 2000 όμως έγιναν προσπάθειες, όπου είχαμε έτσι το σύλλογο των Γκαϊντατζίδων που εκείνο ήταν έτσι, πολύ ωραίο. Εκείνο ήταν πάρα πολύ ωραίο. Ναι. Και μετά ακολούθησε, εμείς σαν Καστροπόλη προτείναμε και έγινε για 4 χρόνια τριήμερο και πενταήμερο κάποια στιγμή φεστιβάλ επάνω στο κάστρο με διάφορες δράσεις που είχαμε, όπως τοξοβολία, αγκιοπλαστική, θέατρο σκιών και πολλά άλλα, και γιορτές που γινόταν πάνω στο κάστρο. Και από τότε βέβαια μας έρχεσαι ο κορονοϊός, πιο μπροστά οι εκλογές το 19. Και τώρα, εν πάση περιπτώσει, τουλάχιστον συνεχίζεται πάνω στο κάστρο, που θα υπάρξουν έτσι συναυλίες και άλλα έτσι ωραία πράγματα. Αυτό με τις γκάιντες θα γίνει και φέτος? Όχι, από ό,τι είδα το πρόγραμμα δεν έχει μέσα γκάιντες. Θα έχει μια συναυλία με τον Βαγγέλη Δημούδη και τον Νίκο Ζαπάρτα και τον Ορφέα Περίδη θα έχει το Σάββατο και θα χορέψει το σύλλογο στον Θεοδόρο Κατακουσνή την Παρασκευή και θα έχει και ένα θεατρικό. Έχει αναρθεί το πρόγραμμα, μπορούν οι φίλοι να μπουν και να το δουν. Είναι ωραία έτσι πάνω στο κάστρο. Σήμερα στους καστρινούς διαλόγους ποιος είναι ο ομιλητής? Δεν βλέπω ομιλητή, άρα θα γίνει συζήτηση. Εμείς οι Καστροπολίτες λέμε θα το παρουσιάσουμε, θα το παρουσιάσω εγώ, καθώς δεν είχαμε κάποιον άλλον έτσι. Συγκεντρώσαμε κείμενα και από τον Παντελή Αθανασιάδη και από τον Στρατή Τσιρταβή, τους παλιότερους, και από τον Θεοχάρη Βολάνιο, το δάσκαλο, επειδή κάνουμε κατά καιρούς αναρτήσεις επί του θέματος, μαζέψαμε, κάναμε μία έτσι σύνθεση όλων των θεμάτων αυτών, ώστε να υπάρξει μια ροή και αυτός που μας παρακολουθήσει θα μπορέσει να κατανοήσει και πώς ξεκίνησε το γεγονός, το θαυματουργό που έγινε κατά την Πεντηκοστή του 1205,
αλλά και πώς συνεχίστηκε αυτό και κατά τους χρόνους της τρομοκρατίας, αλλά και μετά την απελευθέρωση. Άρα ο μιλητής εσύ. Καλέ πανηγύρι. Εγώ, ναι, καλέ πανηγύρι στο Δημότυχο, ιστορική αναδρομή, λαϊκή παράδοση. Πριν να πούμε και για τον περίπατο που ετοιμάζεται, δεν ξέρω, κρατάει χρόνο να μας πεις λίγο για αυτό το θαύμα? Όχι, ο περίπατος για το θαύμα, ναι, ναι. Μπορούμε να αναφερθούμε βέβαια. Να πούμε ότι το 1204 έγινε η πρώτη άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Φράγκους. Mm-hmm. Δεν θα επεκταθούμε στους λόγους τώρα γιατί δεν έχουμε χρόνο. Ναι. Απλά όπως έγινε η άλωση της πόλης, οι Φράγκοι κατέλαβαν και άλλα εδάφη, όπως και τη Θράκη και το Δημότυχο. Λόγω του ότι όμως στη Θράκη και στο Δημότυχο είχε ισχυρή στρατιωτική αριστοκρατία, έγινε μια επανάσταση με επίκεντρο το Δημότυχο που εκδιώχθηκαν οι Φράγκοι. Και εκείνη την εποχή οι Φράγκοι πολεμούσαν στη Μικρά Ασία, προσπαθώντας να καταλάβουν και τη Μικρά Ασία. Έτσι αναγκάστηκε ο Βαλδουίνος, ο αυτοκράτορας των Φράγκων, να ζητήσει να επιστρέψουν τα στρατεύματα της Μικράς Ασίας πίσω για να καταληφθεί το Δημότυχο. Και το 1205, τέτοια εποχή, Μάιος-Ιούνιος, έγινε μια πολιορκία του κάστρου και όπως γράφει και ο ιστορικός Νικήτας Χωνιάτης, ενώ ήταν καλοκαιρία, ήταν ήλιος, ξαφνικά έγινε μια δέηση των δημοτυχητών, μια λιτανία των εικόνων, και ξαφνικά γέμισε ο ουρανός σύννεφα, έπεσε μια σφοδρή βροχή, η οποία φούσκωσε το ποτάμι, τον Ερυθροπόταμο, και παρέσυρε όλες τις πολιορκητικές μηχανές του στρατού των Φράγκων που είχαν στρατοπεδεύσει πέριξ του κάστρου. Mm-hmm. Και αυτό ήταν μια θαυματουργική παρέμβαση, το οποίο το παραδέχεται ακόμα και ο Βιλαρδουίνος, ο ιστορικός, ο Φράγκος, ότι ένα μέγα θαύμα έγινε, λέει, και έτσι σώθηκε έστω και προσωρινά το κάστρο του Δημοτήχου με την παρέμβαση του Σωτήρος Χριστού. Και από τότε, όπως λένε και οι λαογράφοι και λοιποί ιστορικοί, είναι ένα γεγονός, το πιο, ας το πούμε, σημαντικό θρησκευτικό γεγονός της πόλης του Δημοτήχου, όπου αργότερα βεβαίως και επί Οθωμανοκρατίας ακόμα, γινόταν το πανηγύρι αυτό, οι λαογράφοι περιγράφουν πώς ερχόταν από από πολύ μακρινές περιοχές, ακόμα και πέριξ του ανατολικά του ποταμού Εύρου, με χωριά που ανήκαν στην επαρχία και Μητρόπολη του Δημοτήχου, με χωριά του Βορείου Εύρου κλπ. Γινόταν δηλαδή έτσι ένα μεγάλο πανηγύρι, όπου πολλοί κόσμοι ερχόταν στο Δημότυχο, γινόταν παλέστρες, γινόταν έτσι πολλά έθιμα της εποχής, μπόριο κτλ. Και είχε μείνει δηλαδή στους παλιούς δημοτικήτες και στους παλιούς στρατιώτες της περιοχής, θα λέγαμε, είχε μείνει ως το μεγαλύτερο πανηγύρι της περιοχής. Περισσότερα θα ακούσει όποιος μπει στους καστροπολίτες για να ακούσει τους καστρινούς διαλόγους το απόγευμα στις 7. Μπορεί να σας βρει στο Facebook και στο πολύ... Facebook και στο YouTube, όποιος δεν έχει Facebook. Α, ναι, και στο YouTube, σωστά. Να πούμε για τον περίπατο που ετοιμάζεται. Ναι, βέβαια. Και στο πλαίσιο τώρα της συμμετοχής μας στο Καλέ Πανηγύρι 2022, διοργανώσαμε έναν ιστορικό περίπατο επάνω στο κάστρο του Δημοτήχου, Κυριακή ανήμερα της Πεντηκοστής, 12 του μηνός, 7 η ώρα το απόγευμα, αφετηρία μας θα είναι εκεί που λέμε το πάρκινγκ, όπως mm-hmm. ανεβαίνουμε πάνω στο κάστρο και το πρώτο πλάτωμα. Θα περπατήσουμε στο κάστρο, θα δούμε τους πύργους, τα τείχη, τα πολλά υπόσκαφα σπήλαια. Θα αναφερθούμε σε ιστορικά γεγονότα που σχετίζονται με το κάστρο του Δημοτήχου και στο τέλος θα καταλήξουμε στην πινακοθήκη του Ναλπάντη, όπου θα μπορούμε να πιούμε έτσι ένα κατεδροσιστικό νερό, χυμό, αναψυκτικό, και μετά μπορούμε να παρακολουθήσουμε και την συναυλία του Βαγγέλη Δημούδη και του Νίκου Ζαπάτα. Γεμάτη Κυριακή, όποιος σας ακολουθεί. Αρκεί να μας τα χαλάσει ο καιρός όμως, έτσι. Ναι. Γιατί αν τυχόν έχει βροχές, θα αναβληθεί. Ναι, σωστά. Άλλωστε αυτή η βόλτα θέλει καλό καιρό. Δεν ξέρω αν έχεις... Ας έχει λίγο δροσιά, δεν μας πειράζει, ακόμη καλύτερα. Ναι, ναι. Να μην έχει βροχή μόνο. Δεν ξέρω, Ιωάννη Σαρσάκη, αν έχεις κάποια εικόνα για το κάστρο του Πυθίου και για τις ξεναγήσεις, έχεις εικόνα τι γίνεται? Νομίζω ότι Τρίτη και Κυριακή άνοιγε το κάστρο του Πυθίου. Mm-hmm. Όχι, λέω μετά την πανδημία αν έμαθες κάτι, γιατί αυτός ο καιρός είναι ό,τι πρέπει για να αρχίσει ο κόσμος να βγαίνει. Κοίταξε τώρα, εγώ μετά δεν το συζητάμε, αλλά δυστυχώς δεν είναι στο χέρι μας. Mm-hmm. Είναι στην Ευρωπαϊκή Αρχαιοτήτων, θες στον Δήμο, θες στο κάστρο του Πυθίου, θα έπρεπε να γίνονται αρκετές εκδηλώσεις. Μία εκδήλωση το μήνα για το καλοκαίρι, παραδείγματος χάρη. Θα μπορούσαμε να κάνουμε αυτό που κάναμε με τα βατάτζια, κάναμε τα παλαιολόγια, γιατί δεν κάνουμε και τα κατακουζίνια. Ναι.
σαν δημόσιο. Μακάρι να το κάνετε κάποια στιγμή. Εκεί πέρα στον ωραίο χώρο πέριξ του κάστρου θα μπορούσαν να γίνουν πολλά πράγματα. Θα μπορούσε να γίνει μια τράπεζα, ένα συμπόσιο, θα μπορούσαν να γίνουν χορευτικά, θα μπορούσαν να γίνουν θεατρικά. Είναι ένα κάστρο που το αγαπάμε όλοι. Είναι μια αδεία, για πάντα σου ένα ερωτόκριτο να παίζεται στο κάστρο του Πυθίου. Μπορεί ιστορικά να σχετίζεται μεσαιωνικά. Νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει να το κάνουν αυτό. Αγαπάμε κάστρο Πυθίου όπως και καλέ. Άλλωστε ήταν ένας αγαπημένος μας άνθρωπος εκεί, ο Θανάσης Ομπρίκας. Έφυγε νωρίς, αλλά μακάρι να συνεχίζονται οι ξεναγήσεις εκεί στο κάστρο. Είναι υπέροχη δουλειά. Το κάστρο είναι, για όσο και κάτι πιο τραβηγμένο που συζητάω καμιά φορά εδώ και με την αρχαιολόγο της περιοχής κτλ. Για μένα, αν και βέβαια οι αρχαιολόγοι είναι επιστήμονες, τα βλέπουν κάπως όλα τα πράγματα, για φαντάσου στο κάστρο του Πυθίου μέσα να υπήρχαν εν είδη κερίνων ομοιωμάτων, ο Κατακουζινός, η γυναίκα του Ειρήνη, η πέρα του Θεοδώρα, ο ξάδερφός του Ανδρόνικου ο Τρίτος ο Παλαιολόγος, η γυναίκα του Ιάννα της Σαββοίας, ο γιος του Ανδρόνικου ο Ιωάννης Πέμπτος Παλαιολόγος, που είναι ο παππούς του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, που ήταν ένα είδος μουσείο. Τέλειο, σαν αυτά που βλέπουμε στο εξωτερικό και μου έλεγε μια καθηγήτρια που ήταν σε ένα Εράσμος, λέει στη Σκωτία είχε μια αναπαράσταση συμποσίου που είχε ακόμα και το σκυλί που άνοιγε το στόμα του να το ταΐσει ο αφέντης του. Ναι. Φαντάσου κάτι τέτοιο στο Πύθιο. Μακάρι να γίνει κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω, σε αυτά όλο δεν προβλέπεται, όλο υπάρχουν προσκόμματα, όλο δεν γίνεται, όλο δεν, αυτά δεν είναι σωστά. Εισπράττουμε λίγες απαντήσεις, εν πάση περιπτώσει. Έχεις δίκιο, Ιωάννη Σαρσάκη. Εύχομαι κάποια στιγμή να γίνουν έτσι όπως τα φανταζόμαστε τα πράγματα, να τα καταφέρουμε. Κάποια αυτονόητα που τα βλέπουμε στο εξωτερικό ή έτσι. Και εντός της Ελλάδος. Σε εμάς εδώ πέρα δεν ξέρω γιατί αυτά τα αυτονόητα είναι που πονάνε. Εύχομαι καλή επιτυχία και στους καστρινούς διαλόγους σήμερα και στον περίπατο να έχει καλό καιρό για να μπορέσουν όλοι να δουν μικροί και μεγάλοι, γιατί είναι μια τέτοια βόλτα. Εννοείται και μικροί και μεγάλοι πρέπει να έρθουν, βέβαια. Είναι από τις βόλτες που σε μαθαίνουν. Ένα σχολείο πήγαμε πάνω και ήταν κάποια παιδάκια που γνώριζαν κάποια πράγματα και λέω πού τα ξέρετε παιδιά αυτά, λέει είχαν έρθει λέει, και στον περσινό καστρινό περίπατο και τα ακούσαμε. Τι ωραία. Αυτό μας δίνει θάρρος να συνεχίζουμε, Αναστασία. Ναι. Το ότι κάποια παιδάκια και με την βεβαίως και με τη δουλειά που κάνουν οι δάσκαλοι και οι γονείς, όσοι έτσι μπορούν να ασχοληθούν να πούν δύο πράγματα ή από που ακολουθούν εμάς, ξέρω εγώ, στο Facebook ή οπουδήποτε άλλο, βλέπουμε ότι πέφτει ο σπόρος. Ναι. Και ενδεχομένως τα παιδιά μας αύριο μεθαύριο, αφού εμείς σε ένα σημείο αποτύχαμε να αναδείξουμε αυτά τα μνημεία μας τα υπέροχα, ίσως το καταφέρουν τα παιδιά μας. Νομίζω ότι το θέμα είναι να μπει ο σπόρος. Από εκεί και πέρα όλα μπορούν να γίνουν. Κλείνοντας, θα ακούσουμε ένα τραγούδι που μου έστειλες και το τραγουδάει ο Χρόνης Αηδονίδης και έχει να κάνει με το πανηγύρι στο Δημότικο. Ναι, ναι. Και με το πανηγύρι και με τον πνιγμό του 1888, όπως έλεγε ο ίδιος ο Χρόνης Αηδονίδης, εφημερίδες δεν υπήρχαν εκείνη την εποχή. Όλα λεγόταν είτε καλά είτε κακά νέα μέσω των τραγουδιών. Έτσι, και αναφέρει έτσι. Για το καλύτερο πανηγύρι και τον πνιγμό που έγινε στο ποτάμι στον Εύρο. Τα δημοτικά τραγούδια άλλωστε ήταν αυτά που συνέχισαν την ιστορία από στόμα σε στόμα. Ναι. Έτσι δεν είναι. Εννοείται. Κανείς δεν μπορεί να πάρει αλόγιστα ή να μην λάβει υπόψη τα λεγόμενα που υπάρχουν στα δημοτικά τραγούδια. Ναι. Σε ευχαριστούμε πολύ Γιάννη Σαρσάκη, χαρήκαμε που σε ακούσαμε και θα χαιρόμαστε κάθε φορά να μαθαίνουμε νέα των Καστροπολιτών και τους Καστρινούς Διαλόγους. Θα είμαστε εκεί το απόγευμα να ακούσουμε την ιστορία και πάλι. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.